Να υποδεχθούν την Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Λυρική Σκηνή. Με βάση τη σύμβαση, τη συντήρηση και διατήρηση των υποδομών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το δημόσιο. Για μας είναι ένα στοίχημα αυτό. Ένα στοίχημα για να αποδείξουμε ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο να διαχειριστεί ένα τόσο σπουδαίο πολυχώρο. Είναι ένα στοίχημα το οποίο νομίζω ότι ήδη έχουμε αρχίσει να το κερδίζουμε, διότι έχουμε έγκαιρα κινηθεί για να είναι όλα έτοιμα, τόσο τη μέρα που θα διατεθούν όλοι οι χώροι στο κοινό, όσο όμως και για το άμεσο μέλλον, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις αυτών των χώρων. Ήδη έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για το πρώτο έτος λειτουργίας του κέντρου, καθώς και έκτακτη χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο διάστημα λειτουργίας του. Για όραμα που γίνεται πραγματικότητα, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, που προείδρευσε στη συνεδρίαση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, παρουσία των αρμόδιων υπουργών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, πολιτιστική, αφορά όμως όχι μόνο τον πολιτισμό και την παιδεία. Αφορά και το περιβάλλον, αφορά το παραλιακό μέτωπο, τα νότια προάστια. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα να στοχευμένα να δουλέψουμε προκειμένου να συνδεθεί και με την προγραμματισμένη ανάπλαση του φαλυρικού όρμου αυτό το έργο. Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στο Υπουργείο Οικονομικών θα έχει γίνει μέχρι το Δεκέμβριο. Το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα ακολουθήσει η υποδοχή της βιβλιοθήκης και της λυρικής σκηνής και το φθινόπωρο τα εγκαίνια. Η πιο ωραία μου στιγμή εμένα ήταν όταν ένα παιδάκι 8 χρονών τις ημέρες εκείνες ήρθε. Μου λέει ο κ. Δρακόπουλος, λέω ναι, ποιος είσαι, δεν πειράζει μου λέει. Του λέω τι είναι, ευχαριστώ πολύ. Και τον κοίταξα και του λέω ποιος είσαι, σε ξέρω που είναι οι γονείς αυτά. Μου λέει όχι, λέει, ευχαριστώ πολύ. Και τον κοίταξα μετά και η μητέρα ήταν από πίσω και ντρεπόταν για να έρθει, ήρθε. Και λέω, μου λέει, ο γιος μου θέλει να ευχαριστήσει. Του λέω, για σας είναι το έργο αυτό, να το ευχαριστηθείτε. Τον πολυχώρο συμπληρώνουν χώροι αναψυχής, υδάτινα στοιχεία, έθριο. Στην οροφή των κτηρίων ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό στέγαστρο καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες όλων των εγκαταστάσεων.